Πάμε στην κυρία Λίκη Ιορδάνου να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, κυρία Ιορδάνου. Καλημέρα σας, κύριε Κυριάκο. Παρατηρητήριο Ιανουαρίου αυτό που θα δούμε, σωστά? Ναι, σωστά. Και τα βασικά συμπεράσματα για τον Ιανουάριο ποια είναι? Να πούμε ότι είναι η συνέχεια του αναβαθμισμένου παρατηρητηρίου, το οποίο αφορά την μέση σταθμισμένη τιμή για 250 προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τιμή και όγκους σε 400 καταστήματα παγκύπρια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από τις 45 κατηγορίες που έχουν ελεγχθεί, στις 16 κατηγορίες για τον μήνα Ιανουάριο παρατηρείται μείωση του 1-3% εκτός από κάποια προϊόντα όπως η ζάχαρη που είναι στο 9,5%. Και για τα υπόλοιπα προϊόντα, 22 από αυτά παρουσιάζουν μικρή αύξηση που κυμαίνεται από 1-3%. Και κάποια 7 συγκεκριμένα κατηγορίες παρουσιάζουν πιο σημαντικές αυξήσεις και αυτές είναι το αλεύρι και τα κατεψυγμένα ψάρια και κρέατα. Δηλαδή, τα κατεψυγμένα ψάρια πόσο πάνω πήγαν, κυρία Ιορδάνου? Δείχνουν μία αύξηση στην κατηγορία, η οποία κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα είδη που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Δείχνει μία αύξηση 30% σε κάποια ψάρια, 5-10% σε κάποια άλλα. Όμως οι καταναλωτές θα πρέπει να δουν και την ανάλυση ένα προϊόν για να μπορούν να έχουν εικόνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για συγκεκριμένα ψάρια. Το βάρος δηλαδή, αν αγόραζα ένα κατεψυγμένο ψάρι και ήταν, ξέρω εγώ, αυτή η τιμή, θα πρέπει να δω, να συγκρίνω και ανάλογα να δούμε. Αλλά εντοπίζεται στα κατεψυγμένα ψάρια μια σημαντική αύξηση, όπως και στο αλεύρι. Τώρα, γιατί αυτά τα 2-3 προϊόντα, υπάρχει εξήγηση, κυρία Ιορδάνου, για αυτή την αύξηση ή όχι? Στα κατεψυγμένα ψάρια η αύξηση παρατηρείται ειδικότερα στο σολομό και στις γαρίδες και ο λόγος είναι ότι γενικά διεθνώς υπάρχει μια έλλειψη στα κατεψυγμένα αυτά προϊόντα, οπότε δικαιολογείται για τον μήνα και θα συνεχίσει και τον Φεβρουάριο. Τώρα, για το αλεύρι η αύξηση φαίνεται ιδιαίτερη τον μήνα Γενάρη, γιατί τον Δεκέμβριο υπήρχαν προσφορές. Αν δει κάποιος καταναλωτής την κατανομή στους μήνες, θα δει ότι έχουμε επανέλθει στην τιμή Δεκεμβρίου βασικά. Απλώς, την τιμή Νοεμβρίου. Τον Δεκέμβριο η τιμή ήταν χαμηλότερη διότι υπήρχαν οι προσφορές. Και τον Ιανουάριο επαναφέρεται στην προηγούμενη τιμή. Οι τιμές σιτηρών δεν μειώνονται ιδιαίτερα. Υπάρχει επάρκεια, αλλά στο σκληρό σιτάρι η τιμή διατηρείται ψηλά στα 500 ευρώ τον τόνο. Μια μικρή μείωση μόνο στο μαλακό σιτάρι, οπότε δεν αναμένεται ότι οι τιμές των σιτηρών θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να δούμε μεγάλες αλλαγές στο αλεύρι και στα ζυμαρικά. Πάμε να δούμε. Η μείωση είναι σε αλαντικά, τυριά, ζάχαρη, εμφιαλωμένο νερό, φρέσκα κρέατα, ψάρια, τα ψάρια τα φρέσκα εννοούμε, δημητριακά, κουλούρια, μπισκότα. Πάνω κάτω αυτές είναι οι κατηγορίες προϊόντων που εντοπίζεται μείωση. Σωστά, κυρία Ιορδάνου? Σωστά. Εκτός τη ζάχαρη που η μείωση φτάνει το 9,5%, τα υπόλοιπα προϊόντα είναι 1-4% μείωση. Και σταθεροποιημένες, συγκρατημένες τιμές περίπου σε ποια προϊόντα εντοπίζεται, που δεν έχουν, ούτε μειωθεί ούτε αυξηθεί? Δεν φαίνεται να υπάρχει σε κάποιον προϊόν σταθεροποίηση. Είναι είτε μικρή αύξηση είτε μικρή μείωση. Μάλιστα. Συνεπώς, κρατάμε τα καλά από αυτό το παρατηρητήριο και ως καταναλωτές προσπαθούμε να αγοράζουμε προϊόντα που δεν έχουν αυξήσεις για να αναγκάσουμε και αυτούς που ακριβένουν τις τιμές να ρίξουν κάτω τις τιμές αυτών των προϊόντων. Γιατί ο καταναλωτής έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, κυρία Ιορδάνου. Ναι, ακριβώς. Ο καταναλωτής συγκρίνοντας τις τιμές μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό, διότι με την αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα ή για συγκεκριμένες μάρκες δημιουργεί μια πίεση σε ολόκληρη την αγορά, σε όλη την αλυσίδα βασικά. Οπότε πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει. Εμείς δίνουμε τα εφόδια για να μπορεί να συγκρίνει, να ελέγξει και να κάνει τις πιο καλές αγορές. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Αυτό το application ετοιμάζεται, έρχεται πότε, κυρία Ιορδάνου?
Όπως είπαμε, για το, αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα, είμαστε στην νομοθετική εργασία προς το παρόν. Έχουμε ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται 24 Φεβρουαρίου. Αναμένουμε τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, να προχωρήσουμε με τον νομοτεχνικό έλεγχο, την πρόταση στο Υπουργικό και ακολούθως την πρόθεση στη Βουλή, ενώ παράλληλα δουλεύουμε και με το τεχνικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί, αν, με τις βελτιώσεις που θα γίνουν, να μπορεί να μπει σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2023. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ, κυρία Ιορδάνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.